Ευτυχώ σήμερα είχαμε τι πρώτε βροχέ. Έχουν ξεκινήσει κάποιε βροχέ. Αλλά επειδή όλοι ανησυχούμε παντού και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα με τα φαινόμενα τα οποία είχαμε στην Ισπανία, στη Μάλαγα, στη Βαλένθια, καταλαβαίνετε ότι ήταν φαινόμενα πολύ δύσκολα, μη διαχειρίσιμα. Και ουσιαστικά ήταν το πρόβλημα που εντοπίσα εγώ και διαβάζοντα εκεί πέρα ήταν ότι δεν δόθηκε κανένα σήμα συνεγερμού αυτό που λέμε, δηλαδή, έκτακτο φαινόμενο για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν τα μέτρα του. Δηλαδή Διότι είναι αδύνατον με τόση βροχή, με τόσο νερό που πέφτει, τόσο λίγο χρόνο να μπορεί να το διαχειριστεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμεί τώρα, επειδή είναι οι πρώτε βροχέ, έχουν πολλά φερτά. Έχουν, τα φρεάτια είναι σχεδόν όλα καθαρισμένα. Μόνο αν έχουν μείνει κάποια λίγα που δεν τα έχουμε εντοπίσει. Αλλά εμεί όλα, και όμω δίνουν οι δημότε, τα καθαρίζουμε. Και με τι πρώτε βροχέ πάντα έχουμε μεταφορά φερτών υλικών. Και επειδή και ειλικρινά ανησυχούμε, μην έχουμε κάποια έντονα φαινόμενα. Κάποιοι λένε ότι θα έχουμε, κάποιοι λένε ότι δεν θα είναι τόσο έντονα. Θα μα επιβλακεί Σαββατοκύριακο το σύστημα αποχέτευση και η Αν τυχόν έχουμε κάποια φαινόμενα και να μπορέσουμε να επέμβουμε άμεσα. Σε ποια τηλέφωνα επικοινωνούν οι δημότε, Γιατί είναι ένα θέμα, δεν ξέρουν πού να πάρουν τηλέφωνο. Να πάρουν τηλέφωνο τον Κάτι να δείτε. Ό, όταν έχουμε, όταν υπηρεσία, έχουμε τέτοια πάμε, ναι. έχουμε φαινόμενα, κανένα παρεμβαίνει και η πολιτική προστασία. Τόσο τη περιφέρεια όσο και του Δήμου. Δεν είναι. Η αστυνομία. Οτιδήποτε μπορεί να πάρουν τηλέφωνα άμα έχουμε έντονα φαινόμενα και μέσα αυτόματα είμαστε σε επικοινωνία με όλου. Έχουμε επικοινωνία και με τον αντιδρύμαχο τη πολιτική προστασία, τον κύριο Καρατίνο και τον κύριο Σαμάκη. Οτιδήποτε χρειαστεί να παρεύουμε αμέσω. Κάτι mm. το Ηράκλειο είναι γνωστέ οι ζώνε του Ηράκλειου. Η πιο επικίνδυνη από. Πόλε τι ζώνε με την εμπειρία που έχουμε από το 2019, που είμαι εγώ τουλάχιστον εδώ πέρα, είναι η περιοχή τη Αϊκαρνασού. Διότι εκεί πέρα έχουμε τα φαινόμενα που κατεβαίνουν τα νερά από τη Σενετάκη, από, το, από την ΕΤΒΑ, από το ΒΟΑΚ, από, όλα, από το αεροδρόμιο. Όλο αυτό το κομμάτι πηγαίνει στην περιοχή τη Αϊκανού. Στην αρχή μήπω πάει, εκεί πηγαίνει. Mm. Εκεί που είναι οι τεχνικέ σχολέ, είναι. Καταλαβαίνετε. Εκεί είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο. Και εκεί δεν έχουν γίνει και, 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 και παρεμβάσει, κύριε Βουλευτάκη. Ναι, ναι. ναι, ναι έχετε δίκιο, διότι εμεί κάναμε μια παρέμβαση. Εμεί κάναμε μια μελέτη τότε το, με τον το πήγαμε Είχαμε κάνει μια πρόχειρη μελέτη, η οποία ουσιαστικά και ο κύριο Αλλημενάρχη δεν μπορούσαμε να κάνουμε ένα αγωγό εντό αεροδρομίου στο όριο του αεροδρομίου για να μπορέσουμε να τραβήξουμε. Εμεί το πάμε στο Υπουργείο στην Ήταν ένα έργο περίπου 4 εκατομμυρίων. Για mm. Η απάντηση του Υπουργείου ήταν ότι τώρα που επίκειται μεταφορά του αεροδρομίου δεν ήταν, δεν διατεθειμένοι να βάλουν αυτά τα χρήματα.